Πάντα το είχα απορία πώς αυτοί οι trappers, rappers τα οικονομάνε, βγάζουν χρήματα. Ξέρεις, αυτοί που μαμάω και δένω, αλλά μόλις τους συλλαμβάνει η αστυνομία, βάζουν τα κλάματα και είμαι αθώος. Θα πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από το Μέγκα, όπου όλοι έχετε δει τα βιντεάκια με τα ATM που αντινάζαν και όλα αυτά. Πάμε να δούμε τι δηλώνει η δικηγόρος του θύματος, του δράστη, η οποία δηλώνει ότι ο κατηγορούμενος είναι εν μέρη αθώος. Το ρεπορτάζ από το Μέγκα, Ευαγγελάτος. Θα δούμε την κυρία Πανταζή. Κυρία Πανταζή, είναι η δικηγόρος του Ντόν Λεόν, ο οποίος, θα το πω ξανά για πολλωστή φορά, αρνείται αυτήν τη φορά τη συμμετοχή του. Πώς το λένε, Κολεόνε, από τον Ονό. Πώς το κάνουνε. Κύριε Πανταζή, γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Ευαγγελάτε. Να πω μόνο ότι αρνείται στο σύνολό τους. Δηλαδή, θέλω να δω και επιμέρους κάποια στοιχεία περαιτέρω, γιατί είναι μια μεγάλη δικογραφία. Έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά από την ελληνική αστυνομία. Το συγκεκριμένο, μάλιστα, τμήμα φημίζεται για τα διβιβαστικά του, είναι λεπτομερέστατα. Θέλω να δω το σύνολο των συνομιλιών που φέρεται να υπάρχουν και θα τοποθετηθούμε και για επιμέρους πράξεις. Απλά στο σύνολό τους, έτσι όπως τουλάχιστον παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή, ο εντολέας μου σε αντίθεση με την υπόθεση του 2021 είναι αρνητική η στάση του. Δηλαδή, ισχυρίζεται ότι δεν είναι εμπλεκόμενος στο σύνολο των πράξεων. Ένα λεπτό. Τώρα για να το διευκρινίσουμε, γιατί. Κατάλαβες, δεν έχει συμμετέχει σε όλες τις κατηγορίες που του ρίχνουν. Σε μερικές, σε ορισμένες, όχι σε όλες. Και πριν 2 χρόνια πάλι μέσα ήτανε, πάλι έξω βγήκε. Ξέρεις τώρα, δικαιοσύνη, Ελλάδα είσαι, ok, bro, yo. Ως καλή νομικός που είστε, κάθε κουβέντα που λέτε έχει τη σημασία της. Όταν λέτε λοιπόν για το σύνολο των πράξεων ότι αρνείται, σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες επιμέρους πράξεις που δέχεται την εμπλοκή του. Κοιτάξτε, κύριε Ευαγγελάτε, εγώ έχω ένα σύστημα αξιών. Εάν η δικογραφία δεν αφήνει περιθώρια, δεν μου αρέσει ούτε να κοροϊδεύω τους δικαστικούς λειτουργούς, ούτε να εμφανίζομαι με τον εντολέα μου αρνητική για να είμαι αρνητική. Ο συγκεκριμένος, μάλιστα, κατηγορούμενος, θα σας πω ότι έχει και σαν στάση ο ίδιος και σαν αντίληψη δική του προσωπική, ότι ομολογεί όταν εμπλέκεται. Όχι, αυτό για να λέτε, ομολογεί όταν τώρα τα στοιχεία είναι αδιάσυστα. Γιατί αυτό είπατε και εσείς. Και το λέω γιατί αυτό είναι μια τακτική νομική που την έχετε πάρα πολύ δικηγόροι. Δηλαδή λες, όταν κάτι δεν μπορώ να το αντικρούσω, θα το δεχτώ. Όταν κάτι μπορώ να το πολεμήσω, θα το αντικρούσω. Δεν σημαίνει ότι δεν το έχει κάνει. Σημαίνει ότι εγώ θεωρώ ότι δεν αποδεικνύεται. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Θα σας πω ποιο είναι το πρόβλημά μας. Στις δικογραφίες που είναι πολλές οι πράξεις, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, λόγω ενός του ποινικού παρελθόντος του πρωταγωνιστή της δικογραφίας, η αστυνομία να του βάζει οποιαδήποτε πράξη ομοιάζει με αυτή που μπορεί πράγματι να συμμετέχει. Επομένως, εγώ θα επισκεφθώ, σας το λέω τώρα, τον εντολέα μου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Φανταστείτε τώρα πόσες κατηγορίες το βαραίνουν, έτσι. Σύσταση συμμορίας, φαντάζομαι. Κλοπές, ανατινάξει ATM, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και έχει λίστα, yo, βάλε κανένα τραγούδι από τη φυλακή, yo. Θα του διαβάσω όλες τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται και θα μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ εκ νέου, αφού θα έχω και τη δική του άποψη για το σύνολο της κατηγορίας. Το καταλαβαίνω. Σαφώς και υπάρχουν στοιχεία, σας το λέω ξεκάθαρα, τα οποία αποδεικνύουν την εμπλοκή του στην παρούσα υπόθεση. Θέλω να δω το μέγεθος αυτής και τον ρόλο που έχει διαδραματίσει. Σε σχέση δε με την αρχή του ρεπορτάζ, του ποιοτικού πάντα ρεπορτάζ που κάνουν οι συνεργάτες σας, οφείλω να σας το πω αυτό. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η καλλιτεχνική του δράση, δηλαδή ο τρόπος που εκφράζεται η τραπ μουσική, η στίχη του, τα τραγούδια του, η σκηνοθετική αντίληψη των τραγουδιών αυτών δεν πρέπει να συγχέεται με ποινικές πράξεις. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποτελούν πρότυπο. Όχι καλέ, δεν παίζει ρόλο που λέει, φαντάζομαι, τα τραγούδια που λένε έχουμε λεφτά, τα καίμε, ναρκωτικά, όπλα, σκοτώνουμε, παλεύουμε με τους αστυνομικούς, με το σύστημα, είμαστε ελεύθεροι, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτά δεν παίζουν ρόλο, έτσι που λένε όλα τα τραπ τραγούδια. Στα νέα παιδιά και σε αυτούς που ακούν αυτή τη μουσική, τέτοιου είδους συμπεριφορές. Το εύκολο κέρδος οδηγεί στον κορυδαλό. Αυτό να το αντιλαμβάνονται όλοι. Από εκεί και πέρα η τραπ μουσική έχει μια συγκεκριμένη αισθητική.
Έτσι λειτουργεί. Δεν σημαίνει ότι κάθε καλλιτέχνης τραπ είναι ποινικά ιονή ύποπτος. Έτσι, να το διευκρινίσω και αυτό, γιατί εγώ δεν υιοθετώ σε καμία περίπτωση τέτοιες, πώς να το πω, αισθητικές. Προφανώς κάθε καλλιτέχνης και της τραπ μουσικής δεν είναι ιονή ύποπτος, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κατηγορηθεί και παραδεχθεί ότι ανατείναζε ATM και κάνει βίντεο clips σαν αυτά που είδαμε, όπου περιγράφει, δείχνει τα χρήματα και λέει πώς το έκανε και πώς έγινε διάσημος από αυτή την ιστορία, δεν ξέρω. Δεν θέλω να σας πω. Θα επιτρέψετε να σας πω, κύριε Βαγγελάτε. Σε δύσκολη θέση. Φαντάζομαι σύμπτωση, απλά συνέβη. Μάλλον. Είστε συνήγορος και καθόλου καταλαβαίνω. Καθόλου δύσκολη θέση δεν έρχομαι. Πάνω απ' όλα είμαστε και μέλη της κοινωνίας αυτής, πέρα από την επαγγελματική μας ιδιότητα. Θα σας πω ότι ο ίδιος σε συνέντευξη που έχει δώσει σε συνάδελφό σας έχει παραδεχθεί το λάθος του. Έχει μιλήσει για το λάθος του. Έχει μιλήσει για το τι έχει ζήσει και έχει βιώσει μέσα στη φυλακή. Από εκεί και πέρα, αν επέλεξε εκ νέου να δραστηριοποιηθεί πάλι σε κάτι τέτοιο, τον μόνο που απογοητεύει. Ένα λάθος όμως που από ό,τι φαίνεται το επαναλαμβάνει, έτσι. Είχε πει συνέντευξη. Έμπλεξε, τον μπλέξανε οι κακουχίες της ζωής. Λες και εμείς οι υπόλοιποι που περνάμε καλά, ας πούμε, ή αυτοί που δεν περνάνε καλά πρέπει να ξεκινήσουν για να κάνουν ληστείες για να επιβιώσουν, ας πούμε, έτσι. Θα μου επιτρέψετε να πω, είναι αφενός με το κοινωνικό σύνολο και ο ίδιος του εαυτός. Είναι κρίμα οι άνθρωποι να καταλήγουν με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίζουν τα οποιαδήποτε οικονομικά προβλήματα. Από εκεί και πέρα, όμως, θα μου επιτρέψετε να πω κάτι. Να ξέρετε ότι τα ελληνικά δικαστήρια εκτιμούν την ομολογία του κατηγορουμένου, γιατί σας άκουσα. Καλή μου, στην Ελλάδα ζεις. Όλοι αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, εκτός από τους πολιτικούς και από τους. Τα αφεντικά στους CEO στις εταιρείες. CEO. Οι υπόλοιποι που είμαστε, στην πείνα είμαστε. Πριν που είπατε, μπορεί να του δώσουν μια ποινή με αναστολή. Αυτό δεν είναι υποκριτικό. Είναι όταν ένας κατηγορούμενος εμφανίζεται εξ αρχής, ομολογεί την πράξη του, χωρίς ναι μεν αλλά, και βοηθάει το ανακριτικό έργο. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν αυτός ο άνθρωπος έχει μια άλλη μεταχείριση. Κυρία Πανταζή, θα συμφωνήσω μαζί σας απόλυτα και θα πω πολλωστή φορά για να κλείσουμε την κουβέντα μας ότι επειδή το δίκαιό μας δεν είναι τιμωρητικό, σωστά το εκτιμούν τα δικαστήρια. Έτσι είναι. Γιατί αν η ομολογία κουβαλάει και μεταμέλεια, είναι ένα μεγάλο βήμα. Αλλά αν έχουμε μια ομολογία ενός ανθρώπου που λέει ναι, εγώ ανατείναζα ATM και μόλις αφήνεται ελεύθερος επειδή παρήλθε το 18μηνο, ξαναμπλέκει με τρόπο μεγαλύτερο ή μικρότερο, θα το δούμε στην πορεία. Σε τέτοια κατάσταση η ομολογία του προφανώς δεν ενέχει μεταμέλεια. Είναι. Θα μου επιτρέψετε μόνο μία λέξη, γιατί μας ακούει η κοινωνία, η εκπομπή σας έχει πολύ μεγάλη τηλεθέαση. Κοιτάξτε για το 18μηνο, το άκουσα και από τον αγαπημένο μου τον κύριο Λαμπρόπουλο. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Βαγγελάτη, το κράτος δικαίου του ελληνικό έχει ένα συγκεκριμένο όριο προσωρινής κράτησης. Να ξέρετε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα ανθρώπινα, δεν μπαίνουν ούτε σε χρονοκάψουλα. Ήταν μία ανακριτική. Μα δεν φταίει ο άνθρωπος που τον άφησαν ελεύθερο για το 18μηνο. Φταίει το κράτος που δεν τον δίκασε μέσα στο όριο αυτό. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν φταίει ούτε το κράτος. Το δίκαιό μας θέλει εγγυήσεις πολύ σοβαρές για να οδηγηθούμε σε μια δίκη. Ήταν ένα πολύ δύσκολο ανακριτικό έργο και οδηγηθήκαμε στη λήξη του 18μηνου. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Να ξέρετε ότι η ζωή έχει τέτοιες διαδρομές η ίδια. Το βλέπετε, που αν ένας άνθρωπος έχει επιλέξει αυτή τη στάση ζωής, θα τον ξανασυναντήσουμε πολύ σύντομα μπροστά μας. Πολύ. Με στα λόγια, κυρία Πανταζή, να το πω. Με στα λόγια και λόγια τα οποία νομίζω όταν τα ακούμε καταλαβαίνουμε και πιο πολλά από αυτά που λέει. Αυτά και με τον τράπερ ράπερ που στα τραγούδια μαμάω και δέρνω, αλλά μόλις του περνάνε τις χειροπέντες, είμαι αδούς, με μπλέξανε, δεν έφταιξα. Εντάξει, θα μου πεις, η νεολαία τα ακούει, εμείς δεν τα ακούμε, οπότε να δούμε στη συνέχεια τι άλλο θα συμβεί με αυτούς τους τραγουδοποιούς.